που έγινε στο Υπουργείο Υφυπουργείο Ναυτιλίας ήταν και το εφαλτήριο για ένα βήμα πιο πάνω σε ένα Υπουργείο το οποίο έχει χαρακτηριστεί αφενός μεν πολύ πολύ δύσκολο, αφετέρου έχει πολύπλευρη δράση και δραστηριότητα. Ναι, σίγουρα ναι, είναι ένα βήμα σε κάτι το διαφορετικό και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας είχε φυσικά τις προκλήσεις του και είναι ένα τεχνοκρατικό υφυπουργείο που υπάρχουν και υπήρχαν, είχαμε θέσει πάρα πολλούς στόχους στο πλαίσιο του οράματος για την ανάπτυξη της Κύπρου ως Ναυτιλιακό Κέντρο. Βεβαίως τώρα το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει, όπως λέτε, έχει πολλές πτυχές οι οποίες αφορούν διάφορα θέματα και σίγουρα κάποιος πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πολλές προκλήσεις. Ξέρετε, θεωρώ ότι και λίγο σαν να το περιμέναμε αυτό, την υπουργοποίησή σας. Δεν ξέρω αν για σας ήταν έκπληξη. Δεν το περίμενα πάντως. Δεν το περιμένατε. Καλά, σας πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος, τι σας είπε, Νατάσα, να αναλαμβάνεις το Υπουργείο. Πες μας λίγο το παρασκήνιο. Μου είπε ότι έκανε αυτές τις σκέψεις, ότι επεξεργαζόταν τις διάφορες επιλογές, όλα όμως έγιναν πολύ γρήγορα. Εγώ βεβαίως είπα στον πρόεδρο ότι είμαι πάντα στη διάθεση του για να υπηρετήσω και να προσφέρω με όποιο τρόπο μπορώ. Επομένως, σίγουρα αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα αυτή η απόφαση. Καταρχήν, κυρία Πυλίδου, είναι αναγνώριση το πρώτο. Σίγουρα, διότι αναγνωρίζει κάποιος μια δουλειά που έχει αναλάβει και τη φέρει σε πέρας και σου λέει πας παρακάτω ένα βήμα. Αλλά δεν σας φόβησε λίγο το γεγονός ότι το Υπουργείο της Ενέργειας, ειδικά το κομμάτι ενέργεια, είναι σε μια δύσκολη καμπή. Ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει στην περιοχή, mm-hmm. Ξέρουμε τι γίνεται με τις εταιρείες. Επίσης έχει άλλα κομμάτια μέσα δύσκολα, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι το εμπόριο, η βιομηχανία. Ο τουρισμός πλέον είναι στο Υφυπουργείο Τουρισμού. Ωραία. Έχει μια σχέση όμως. Έχει μια σχέση βεβαίως και η εμπορική ψυχή σίγουρα βρίσκεται σε κρίσιμη φάση δεδομένης και της πανδημίας, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομία. Σίγουρα δεν είναι εύκολες οι προκλήσεις και πάντοτε όταν κάποιος αναλαμβάνει κάτι καινούριο υπάρχει και το αίσθημα της ανησυχίας. Όμως πιστεύω ότι όταν αυτή η ανησυχία εντός εισαγωγικών χρησιμοποιηθεί σωστά, ούτως ώστε κάποιος να μελετήσει και να μάθει και να σκεφτεί πώς θα αντιμετωπίσει κάποιες προκλήσεις, ότι μπορεί να είναι και βοηθητική. Πιστεύω θα ήταν αφύσικο για κάποιον να αντιμετωπίσει την πρόκληση με αλαζονία και χωρίς καθόλου φόβο, αλλά δεν πιστεύω ότι ο φόβος είναι λόγος για να απορρίψει κάποιος τις προκλήσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και έτσι αυτό πρέπει να ισχύει για κάθε άνθρωπο. Ναι, η πρόκληση σπίτω. Πρέπει να είναι και ένα στοίχημα να πάει λίγο παρακάτω. Πέστε μου λίγο, όσον αφορά τον αντικαταστάτη σας στο Υφυπουργείο της Ναυτιλίας. Κοιτάξτε, ο Βασίλης Δημητριάδης είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Έχω την τύχη να συνεργάζομαι μαζί του εδώ και 2,5 χρόνια. Είναι σύμβουλος της Επιτρόπου Μεταφορών, η οποία είναι η υπεύθυνη επίτροπος για την ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι γνώστης βεβαίως όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν αυτό το κομμάτι, αλλά και των ευρύτερων πολιτικών σε επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού κλπ. Είναι επίσης βεβαίως γνώστης της εργασίας του Υφυπουργείου. Είχαμε στενή συνεργασία και θεωρώ ότι θα μπορέσει να συνεχίσει όλα αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε με μεγάλη συνέπεια και επαγγελματισμό που πάντοτε τον διακρίνει. Κυρία Πυλίδου, εμείς όλοι εδώ στο πρωτοσέλιδο σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Πιστεύουμε ότι ήταν μια πολύ άξια επιλογή αυτή και φάνηκε και από τις αντιδράσεις του, του κόσμου αυτό. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε έτσι για να επικοινωνούμε Βεβαίως. Όλα όσα γίνονται στο Υπουργείο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, είναι υπουργός σε ένα δύσκολο Υπουργείο.